Δίπλα από τον Μακάριο, άξιος συνεχιστής του έργου του, ο Τάσος Παπαδόπουλος θα καθοδηγεί πλέον τον λαό στους δύσκολους δρόμους μέσα από τα άνομα συμφέροντα των ξένων και της πλεχτάνησης Τουρκίας για την εξέβρεση μιας βιώσιμης και υποφερτής λύσης του Κυπριακού, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος. Ανυπολόγιστη η απώλεια, ανερμήνευτη η συμφορά, μια από τις ελάχιστες ορθές φωνές για το εθνικό μας θέμα έσβησε. Οι ελπίδες πως στην κατάλληλη στιγμή, αν χρειαζόταν, θα συνήγειρε και θα συσπήρωνε τα πλήθη για αποτροφή επικίνδυνης λύσης, εξανεμίστηκαν. Οι ανησυχίες αρχίζουν να μας κυκλώνουν. Κορυφαία στιγμή του το δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου το 2004. Τότε που έσωσαν την Κυπριακή Δημοκρατία από τη διάλυση και μας από την αναζήτηση εκτός Κύπρου νέας πατρίδας. Το ιστορικό διάγγελμά του. Το ιστορικό διάγγελμά του προς τον Κυπριακό λαό το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης του έτους εκείνου εισάξιον προς το διάγγελμα του Μακαρίου στην πλατεία Ελευθερία στις 20 Ιουλίου του 1977 είναι αρκετόν για να κατατάξει τον Τάσον Παπαδόπουλο στο πάνθεον των αθανάτων, στους μεγάλους εθνικούς ηγέτες που με πολύ φιδό δίνει ιστορία στα έθνη και τους λαούς. Ο πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΔΥΚΟ, Μάριος Καρογιάν, είπε ότι ολόκληρος ο κυπριακός ελληνισμός χάνει έναν φλογερό πατριώτη, έναν ασυμβίβαστο και στεναρό αγωνιστή και προασπιστή των δικαίων και των δικαιωμάτων της Κύπρου και του λαού της. Ναι, αλυσμόνιδες συναγωνιστή μας, έχουμε και την υπομονή και την αντοχή, αλλά και τη θέληση να συνεχίσουμε τον αγώνα σου με την Κύπρο στην καρδιά και το νου και τον λογισμό μας να καθοδηγεί το Ρωμαλαίο όχι σου, που διέσωσε και διαφύλαξε την Κυπριακή Δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του Κυπριακού Ελληνισμού και ολόκληρου του Ελληνισμού. Αισθανόμαστε χρεωμένοι από την ιστορία να συνεχίσουμε τους αγώνες σου, γιατί ούτε δικαιούμαστε, ούτε θα μπορούμε να δικαιολογηθούμε στον ιστορικό του μέλλοντος και στις μελούμενες γενναίες, αν λόγω ολιγορίας ή παραλήψεων καταστούμε η τελευταία γενιά του ελληνισμού σε αυτόν τον τόπο. Εκ μέρους των συνεργατών και φίλων, από χαιρετιστήριο λόγο, είπε ο Χριστόδουλος Πασαρδής. Φεύγεις όταν όλα απαιτούσαν να μένεις. Και η οδύνη της αναχώρησης είναι πάντα πολύ πιο μεγάλη από τη χαρά της άφηξης. Σιωπάς, αγαπημένε πρόεδρε και φίλε, όταν όλα ζητούσαν να ακούει τη φωνή σου και η σιωπή του θανάτου σου κραυγάζει το κενό της απουσίας σου. Απέρχεσαι, αγαπημένε πρόεδρε και φίλε, σε μια ώρα που επέβαλε την παρουσία σου, σε μια στιγμή που καθιστούσε αναγκαία τη συνέχεια του καθαρού πολιτικού λόγου σου. Και τώρα που η φωνή του για πάντα εσήγησε, ας σηγήσουν και οι φωνές εκείνων που υπερβαλλόντος τον αδίκησαν και που αδίκως τον επίκραν. Ίσως σε ολόκληρη τη ζωή του, ανέφερε ο Χριστόδουλος Πασαρδής, ο Τάσος Παπαδόπουλος μία φορά μονάχα να δάκρυσε δημόσια. Τη νύχτα του Μεγάλου Όχι, τότε που αρνήθηκε να προσυπογράψει τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και μόνο αυτό το όχι, αν έλειπαν όλα τα άλλα, αρκούσε για να αναδείξει και να κατατάξει τον Τάσο Παπαδόπουλο στη χωρία των γενναίων και αξιοπρεπών ηγετών του ελληνισμού. Στεφάνια κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο Χριστόφια, εκ μέρους του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κωνσταντίνο Καραμαλή, από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, εκ μέρους της οικογένειας από τη Μαρία Γιορκάζ Ιωαννίδη, από τον Πρόεδρο της Βουλής, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, από όλα τα κυπριακά και ελληνικά κόμματα, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους πρώην Πρόεδρους της Δημοκρατίας, από τον Βάσο Λισαρίδη, την Μιμή Κυπριανού, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από αξιωματούχους, φορείς, οργανώσεις και πλήθος κόσμου.
Ο Τάσος Παπαδόπουλος αναπαύεται από το μεσημέρι στα σπλάχνα της κυπριακής γης που τόσο αγάπησε. Στο κημητήριο Δευτεράς, στα δάκρυα από συγγενείς και φίλους εναλλάσσονταν με το χειροκρότημα. Το βουρκωμένο πλήθος αναφωνούσε το άξιος και αθάνατος και έψαλε τον εθνικό ύμνο. Με όλες τις προσήκουσες σε αρχηγό κράτους τιμές ήταν η τελευταία διαδρομή του Τάσου Παπαδόπουλου από τη Λευκωσία στη Δευτερά. Έξω από τη Στράκα την κατοικία του τέως Προέδρου, λίγα κλαδιά ελιά στρώθηκαν στο δρόμο για το καλό κατεβόδιο. Στο κημητήριο της Δευτεράς τα παιδιά του άφησαν κατά μέρος το πρωτόκολλο και πήραν στους ώμους τον πατέρα τους. Μαζί τους και νέοι που αγάπησαν πολύ τον Τάσο Παπαδόπουλο. Η μάνα και σύζυγος του Τάσου Παπαδόπουλου Φωτεινή αγκαλιά με τις κόρες και τις νύφες της συνόδευε τη σωρό. Η Οσόφια απέδωσε τιμές που αρμόζουν σε αρχηγό κράτους. Η φιλαρμονική της αστυνομίας πεάνιζε πένθυμα εμβατήρια, ενώ στρατιωτικό άγημα των τεθωρακισμένων παρουσίασε όπλα. Το τρισάγιο επί της ώρου του Τάσου Παπαδόπουλου τελέστηκε προϊσταμένο του Μητροπολίτη Πάφου Γεωργίου. Ψυχήν των ψηφών μεταστάντων του λαφτού Τάσου. Εσκηνές δικαιών τάξε, εγκόρπισα πράγματα πάψε και θα ιδίως συνευχήσε. Μας τελείς και σώσε ως αγαθός και άνθρωπος και δήμα Θεός. Αιωνία σου είναι. Η κάθοδος στον τάφο και ο τελευταίος ασπασμός συνοδεύτηκαν από δάκρυα αλλά και χειροκροτήματα. Η αρχή άξιος εναλλασσόταν με το αθάνατος. Οι χαιρετιστήριες βολές από άντρες των καταδρομών. Το πλήθος ανέμεινε καρτερικά μετά την αποχώρηση των επισήμων για να ρίξει λίγο χώμα στον τάφο του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, ενώ έψαλε ξανά και ξανά τον εθνικό ύμνο. Στο κημητήριο ο πρόεδρος της Βουλής Μάριος Καρογιάννου, επίτιμος πρόεδρος της ΕΔΕΚ Βάσο Λυσαρίδης, υπουργοί, αρχηγοί εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, δήμαρχοι, αξιωματούχοι του κράτους και πλήθος κόσμου.